ένα έγκλημα πάθους. Ο Στέλιος ο Προμπονάς έχει το ρεπορτάζ, η Ρούλα η Κουσκουρή. Όμως καλύτερα από όλους μας το ρεπορτάζ το έχει ο συνάδελφος δημοσιογράφος και φίλος Δημήτρης Μαρέδης. Ελισάβετ, είναι φίλος, ξέρω, που μου παρουσίασε για το βιβλίο μου στο Βόλο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι, όμορφη Ζήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν. Ένα έγκλημα πάθους συνέβη στην πατρίδα. Στο Πήλιο, στο. Ισχύει. Δεν μπορούμε να πούμε πού ακριβώς, αλλά είναι σε σημείο που εγώ αγαπώ πολύ. Μακριράκι έχει γίνει, έχει ανακοινωθεί. Έχουμε έναν 50χρονο, ο οποίος είναι ένας διαζευμένος άνθρωπος και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, μάλιστα. Ο οποίος τυφλωμένος από τη ζήλια και επειδή η 36χρονη με την οποία διατηρούσε ένα δεσμό για κάποιους μήνες, όχι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τον εγκατέλειψε, χωρίσανε. Η 36χρονη έκανε σχέση με έναν άλλον 61χρονο συγχωριανό και ο θήτης, ο δράστης, ο φερόμενος τουλάχιστον ως δράστης, πήγε το βράδυ του Σαββάτου σε μια αποθήκη που εργάζονταν ο 61χρονος μαζί με την 36χρονη. Εκεί λογομάχησαν, ζήτησε ο ίδιος από την 36χρονη να επιστρέψει σε εκείνον πίσω στη σχέση που είχανε. Εκείνη όμως αρνήθηκε γιατί είχε κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή της. Τότε λοιπόν ο 50χρονος δράστης πυροβόλησε τον 61χρονο στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα και τη γυναίκα επίσης στο χέρι. Μάλιστα ο 50χρονος όταν πληροφορήθηκε ότι ο 61χρονος κατέληξε, ήπιε φυτοφάρμακο για να θέσει τέλος στη ζωή του. Τότε ήταν που τον βρήκαν οι αστυνομικοί, τον συνέλαβαν και έχει οδηγηθεί τώρα και φρουρείται στο νοσοκομείο του Βόλου μαζί με την 36χρονη, η οποία και εκείνη είναι τραυματισμένη, ευτυχώς ελαφρά. Δεν έχει κάποιο κίνδυνο? Όχι. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η 36χρονη. Όμως ο 50χρονος δράστης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αυτή την ώρα, καθώς ήπιε αρκετά μεγάλη ποσότητα φυτοφάρμακο, ενός πολύ ισχυρού φυτοφάρμακου για να θέσει τέλος στη ζωή του και με αυτό έχει προκαλέσει εγκάβματα στον ισοφάγο, όπως μας λένε οι γιατροί του νοσοκομείου του Βόλου. Πρέπει να πούμε και είναι. Πάντως, Δημήτρη μου, και θέλω να μου το πεις εσύ αυτό, γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε δει πολλά τέτοια γεγονότα το τελευταίο διάστημα. Δεν με θέλεις, κυρία μου, έρχομαι, παίρνω ένα πιστόλι, σου ρίχνω μία, σε καθαρίζω. Και αν εσύ δεν ζήσεις, βάζω κι εγώ, γυρνάω το πιστόλι σε μένα, τελειώνω κι εγώ τη ζωή μου. Είναι ένα γεγονός που συμβαίνει πολύ το τελευταίο διάστημα, Δημήτρη. Ισχύει αυτό που λες, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι η απόγνωση ενδεχομένως των ανθρώπων. Η απόγνωση, δεν μπορώ να διαχειριστώ την κατάσταση, ναι. Ειρήνη μου. Και έλεγα η απόγνωση, ίσως η αλωτρίωση πλέον της κοινωνίας και ότι ο καθένας νιώθει νάρκισος και λίγο θεός και λίγο στον κόσμο αυτό του. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Ναρκισιστική κατάσταση είναι αυτή. Ναι. Και παίρνω στα χέρια μου, δηλαδή αυτοδικό, κάτι το οποίο είναι τελείως ψυχοπαθητικό, δηλαδή δεν έχει καμία βάση. Επειδή δεν με θέλει κάποιος άνθρωπος, το σκοτώνω. Αυτό που λες, ξέρεις, για τα αυτιά του τηλεθεατή είναι πολύ προχωρημένο. Για έναν άνθρωπο όμως που το έχει σπουδάσει όπως εσύ, όντως μια τέτοια κατάσταση θεωρείται ναρκισιστική. Δηλαδή, ποιος είναι καλύτερος από μένα, μόνο εγώ. Άρα ουσιαστικά, αφού δεν μπορώ να είμαι εγώ στη ζωή σου, ούτε κι εσύ θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου με άλλον. Ακριβώς. Δημήτρη, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Τώρα, υπάρχουν πίσω δύο παιδιά, αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Προφανώς και η κοινωνία της Μακριράκης εκεί στο Δήμο Ζαγοράς, την ξέρεις καλά την περιοχή. Βέβαια, είναι η πατρίδα του πατέρα μου, γι' αυτό είπα, είναι από μια περιοχή που έχω. Ακριβώς. Έχουν κλείσει δύο σπίτια, αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα αναμένεται να γίνει στη Λάρισα η ιατροδικαστική εξέταση που παρήκει η αστυνομία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 61χρονου αγρότη. Και από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα γίνουν αυτά τα δύο παιδιά τα οποία μένουν πίσω. Θα κάθουν προφανώς τον πατέρα τους γιατί θα καταλήξει στη φυλακή. Είναι δύο σπίτια κλειστά. Και να πούμε και εκεί κάτοικοι κυρίως ασχολούνται με την ανθοκομική. Ναι, βεβαίως. Είναι μια περιοχή, βέβαια. Θυμίζεται ακριβώς για τα λουλούδια της, είναι το χωριό των λουλουδιών. Στέλιο, ήθελες κάτι να πεις? Ναι, να προσθέσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αυτοκαλλιέργειες. Η κοπέλα δούλευε εκεί πέρα μαζί του και όταν μπήκε ο δράστης μέσα, πρώτα πυροβόλησε την κοπέλα στο χέρι. Προσπάθησαν και οι δυο τους μετά να τα βρουν, να του πούνε ότι ηρέμησε, δεν πειράζει, ελαφρά τραυματίστηκε, μην το συνεχίσουμε. Αλλά εκείνος μετά πυροβόλησε
και τον άντρα. Και επίσης... Άρα φαίνεται ότι είναι καθαρά ναρκισιστική κατάσταση, όπως είπες εσύ, καθώς συνήθως, αν δεν θέλεις να κάνεις το κακό και αν δεν είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό, στα λόγια του άλλου ακούς και ηρεμείς. Σε άλλες περιπτώσεις λέμε. Το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι μετά, αφού τους είχε πυροβολήσει, ξεκίνησε να τους χτυπά με το κοντάκι του όπλου σε διάφορα μέρη του σώματός τους. Και τους δύο, και την κοπέλα και το θύμα. Άρα λοιπόν δεν σταμάτησε εκεί, δεν έμεινε στους πυροβολισμούς. Άρα αυτό δείχνει πόσο η ζήλια είχε θολώσει το μυαλό αυτού του ανθρώπου. Ακριβώς, ακριβώς. Ούτε το σώμα πλέον δεν ήταν σεβαστό γι' αυτό. Το σώμα ενός τραυματισμένου, δύο τραυματισμένων ανθρώπων, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο Άστρα TV εκεί που λες το δελτίο καθημερινά.